Κύριε Καραγιώτη, καλό μεσημέρι. Ερευνητής αεροναυπηγικών ατυχημάτων, πάρα πολύ έμπειρος ο κύριος Καραϊωσιφίδης. Κύριε Καραϊωσιφίδη, ποια είναι η πρώτη εκτίμηση που έχετε για αυτό το τραγικό γεγονός που είδαμε χτες? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αντιλαμβάνεστε ότι εξ αποστάσεως ο πλέον έμπειρος δεν μπορεί να βγάλει ούτε πόρισμα, ούτε να πει πολλά πράγματα. Εγώ σας κάνω μερικές επισημάνσεις. Έχουμε το προφανές. Ευτυχώς έχουμε ένα βίντεο το οποίο βέβαια μας συγκλονίζει και θα μας στοιχιώνει πάντα, αλλά βλέπουμε ορισμένα πράγματα τα οποία διαφορετικά θα τα ψάχναμε για μήνες ή και για χρόνια. Το προφανές είναι ότι το αεροπλάνο χτυπάει πάνω σε κορυφές δέντρων. Έχουμε την απόσπαση ενός στοιχείου της πτέρυγας. Ο πλωτήρας είναι ένα κομμάτι της πτέρυγας που την αποτρέπει στο να βυθιστεί στο νερό όταν το αεροπλάνο προσυδατώνεται για υδροληψία. Πρόκειται για ένα αμφίβιο αεροπλάνο, έτσι, επιχειρεί και από διάδρομο προσγείωσης απογείωσης και από το νερό. Το δομικό στοιχείο αυτό εδώ δεν είναι κρίσιμο, δηλαδή δεν έπεσε το αεροπλάνο επειδή αποκόπηκε αυτός ο πλωτήρας, διότι και στο παρελθόν έχει χάσει πλωτήρα το αεροπλάνο χωρίς να έχουμε τα τραγικά αποτελέσματα που είχαμε τώρα. Αλλά το ερώτημα που θέτουμε όλοι όσοι έχουμε δει το βίντεο και σας μεταφέρω και την άποψη πολλών ανθρώπων που μίλησα, μάλιστα, είναι ότι ήταν αυτή η μοναδική ζημιά που έγινε στο αεροπλάνο, διότι το βίντεο δείχνει καθαρά ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δεξιάς πτέρυγας πέρασε μέσα από τα δέντρα. Το βλέπουμε ακριβώς εδώ. Αποσπάστηκε ο πλωτήρας και τον βλέπουμε να πέφτει, αλλά τι άλλη ζημιά έπαθε το αεροπλάνο? Υπάρχει μια υπόθεση, το κυρίαρχο σενάριο αν θέλετε αυτή τη στιγμή, ότι υπήρξε βλάβη και σε ένα από τα πιδάλια. Τα πιδάλια, τα κλίσεις βρίσκονται στις ημιπτέρυγες αριστερά και δεξιά και είναι ακριβώς στο σημείο, όπως βλέπουμε τώρα, υπάρχει μια κόκκινη λωρίδα στην άκρη της πτέρυγας. Αμέσως μετά γίνεται κίτρινη η πτέρυγα. Σε εκείνο το σημείο από την πίσω πλευρά βρίσκονται τα δύο πιδάλια κλίσεις, ένα αριστερά και ένα δεξιά. Αυτά προσφέρουν μεγάλο μέρος της δυνατότητας ελέγχου του αεροπλάνου, για να παίρνει κλίσεις. Εάν αυτό στρέβλωσε, βλάφθηκε και έπαψε να είναι λειτουργικό ή σφήνωσε σε μία εκτεταμένη θέση όπως πιστεύουμε ότι το βλέπουμε, αυτό θα δικαιολογούσε αυτή την παρατεταμένη στροφή και την ελικοειδή σχεδόν διαδρομή που κάνει το αεροπλάνο, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης από το πλήρωμα, παρόλο που προφανώς προσπαθεί απεγνωσμένα να το κάνει και καταλήγει με τον τραγικότατο τρόπο που βλέπουμε μέσα στο εδαφικό ανάγριφο. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, που δεν μπορούμε βέβαια να δώσουμε το ίδιο εύκολες εξηγήσεις, είναι τι συνέβη και το αεροπλάνο χτύπησε στα δέντρα. Διότι εκεί μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Για παράδειγμα, πάνω από φωτιές υπάρχουν πολύ ισχυρά αναδικά και καθοδικά πράγματα. Κατάραξη της ατμόσφαιρας από τα θερμά αέρια. Εάν εκεί πέρα υπήρξε ένα τέτοιο καθοδικό ρεύμα και το χτύπησε το αεροπλάνο από πάνω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να του στέρισε το ύψος για να καταλήξει να χτυπήσει επάνω στα δέντρα. Αλλά εκεί, όπως λέτε, κύριε Καραϊωσιφίδη, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε μέχρι στιγμής. Σε αυτό το σημείο, ναι. Αλλά για το κομμάτι το δεύτερο που υπάρχει οπτικό υλικό και έχουμε αρκετά στοιχεία, υπάρχει το κυρίαρχο σενάριο. Χωρίς να αποκλείεται απολύτως τίποτα. Απολύτως. Πάντως, κυρία Καραϊωσιφίδη, τα Καναντέρ ισχύει ότι έχουν την ευελιξία, όπως βλέπουμε, βυθίζεται μέσα στη χαράδρα για να πλησιάσει την εστία της πυρκαγιάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν την ευελιξία να το κάνουν τα Καναντέρ. Ουσιαστικά βομβαρδίζουν τη φωτιά. Το φορτίο που ρίχνουν, το ρίχνουν κυριολεκτικά σαν βομβαρδιστικά. Κάνουν μια σχεδόν απότομη διήθηση και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει ένα άλλο θέμα που πρέπει να τονίσουμε. Αυτά τα αεροπλάνα δεν έχουν οποιοδήποτε βοήθημα για το χειριστή για να κάνει αυτή την ενέργεια. Δηλαδή δεν έχουν ραντάρ όπως έχουν τα μαχητικά, δεν έχουν ηλεκτροοπτικά συστήματα όπως έχουν τα επιθετικά ελικόπτερα. Τα πάντα γίνονται με το έμπειρο χέρι και το έμπειρο μάτι του χειριστή και το συνδυασμό αυτής της εμπειρίας που ο ένας πιλότος περνάει στον άλλον. Δηλαδή οι συγκυβερνήτες ξεκινάνε και κάποια στιγμή μέσα από εκπαίδευση και μέσα από τακτικές ρήψεις αποκτούν εμπειρία. Δηλαδή μόνο οι εκατοντάδες χιλιάδες ρήψεις είναι αυτές οι οποίες εξασφαλίζουν την επιτυχία του αποτελέσματος και την ασφάλεια της προσβολής.
Κύριε Καραϊωσήφιδη, επειδή πολλά ακούγονται, πολλές απορίες υπάρχουν, ερωτήματα ανοίγουν. Το πρώτον που ήθελα να σας ρωτήσω, τι ηλικίας ήταν το αεροπλάνο το οποίο συνετρίβη χτες? Το 1055 που συνετρίβη είχε κατασκευαστεί το 1977-1978. Ήταν η δεύτερη παρτίδα που είχαμε πάρει. Η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα η οποία αγόρασε Καναντέρ. Το Καναντέρ καναδικής κατασκευής είχε συγχρηματοδοτηθεί με τη Γαλλία, στο γαλλικό Κεμπέκ. Απέκτησε ο Καναδάς, μετά η Γαλλία. Εμείς ήμασταν η τρίτη χώρα που αγοράσαμε. Είχαμε πάρει παρτίδες από τη δεκαετία του 70, CL2-15, και τη δεκαετία του 90 πήραμε και 10 CL4-15. Από το συνολικό στόλο. Ναι, ένα αεροπλάνο 45 ετών. Όσο καλά σχεδιασμένο και αν είναι για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, έχει ικανοποιητική πτυτική ικανότητα σε τόσο ακραίες συνθήκες, ικανοποιητική συμπεριφορά? Θα ξεκινήσουμε από το αν, από αυτά που ακούγονται, ότι είναι τα παλιά αεροπλάνα είναι ανασφαλή. Ένα αέριο μέσο που πετάει δεν είναι ανασφαλές. Ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδει κάθε πρωί, ο μηχανικός στον πιλότο με την υπογραφή του ένα αεροπλάνο, το παραδίδει αξιόπλο, με όλες τις προβλέψεις ώστε αυτό να είναι ένα ασφαλές αέριο μέσο. Και αυτός που το παραλαμβάνει επίσης σαν αξιόπλο. Το πρόβλημα της ηλικίας έχει άλλες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι διαθεσιμότητες βγάζουν περισσότερες βλάβες. Είναι πολύ πιο δύσκολο να υποστηριχθούν. Λείπουν τα ανταλλακτικά. Υπάρχει υψηλό κόστος ανταλλακτικών. Σκεφτείτε ότι η κινητήρες των συγκεκριμένων αεροπλάνων είναι σχεδίαση του 1932. Δεν κατασκευάστηκαν το 1932, κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 70 ή του 80. Αλλά είναι τεχνολογίας, ναι, είναι τεχνολογίας του 30. Τα ανταλλακτικά τους αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένα σε τρεις μεγάλες εταιρείες. Η ανακατασκευή τους, που είναι απαραίτητη κάθε ορισμένες ώρες πτήσης, γίνεται σε τρεις καναδικές εταιρείες. Και αυτό έχει κόστος. Και σιγά σιγά αυτά τα αεροπλάνα πάβουν να είναι εύκολο να υποστηριχθούν. Αλλά μέχρι ότου σταματήσουν να πετάνε, πετάνε με ασφάλεια. Μάλιστα. Κύριε Καραϊωσήφιδη, θα μπορούσαν να είναι πιο επικαιροποιημένος, να το πω έτσι, ο εξοπλισμός τους? Δηλαδή, λέτε ότι δεν έχουν ηλεκτρονικά μέσα, ραντάρ, όλα γίνονται εξόψεως με βάση την εμπειρία τους? Δεν έχουν ερκοντής, δεν έχουν κλιματισμό στο πιλωτήριο. Πολλές φορές οι θερμοκρασίες μέσα στο πιλωτήριο φτάνουν και ξεπερνάνε τους 50 βαθμούς. Είναι απολύτως αποκαλυπτικό για τις συνθήκες με τις οποίες δίνουν τη μάχη αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα που βλέπουμε να κάνουν τιτάνιες προσπάθειες. Όμως θα μπορούσαν να έχουν αναβαθμιστεί, να έχουν έναν πιο σύγχρονο εξοπλισμό? Θα μπορούσαν. Το θέμα είναι με τι κόστος και τι προοπτική. Για παράδειγμα, η Ισπανία ήταν μια χώρα που είχε αγοράσει επίσης η L215 και τα εξυγχρόνησε. Εμείς, αντί να πάμε να συγχρονίσουμε τη δεκαετία του 90 που έγινε αυτό, αγοράσαμε καινούρια. Τότε η επιλογή ήταν σωστότερη, γιατί είχαμε πει ότι θα πάρουμε μια παρτίδα 10 και θα πάρουμε στη συνέχεια και άλλα. Απλώς μετά ήρθαν οι δυσκολίες, η δημοσιονομική κρίση, έκλεισε η γραμμή παραγωγής και μείναμε όσα έχουμε. Άλλο ζήτημα το οποίο συζητείτε, θα μπορούσαν αυτά τα αεροσκάφη να έχουν ποτέ μηχανισμούς εκτείναξης των πιλότων σαν αυτούς που έχουν τα μαχητικά? Μια εύκολη ερώτηση με δύσκολη απάντηση. Η απάντηση είναι όχι. Διότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο τέτοια χρήση σε αυτή την κατηγορία αεροπλάνων, αλλά σε οποιαδήποτε επίσης άλλη κατηγορία αεροπλάνων εκτός από μαχητικά. Διότι η εγκατάσταση ενός συστήματος διαφυγής είναι πολύ περίπλοκη υπόθεση και δεν είναι κατάλληλη για αεροπλάνα τα οποία σχεδιάστηκαν σαν μεταφορικά. Σκεφτείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται τώρα σαν πυροσβεστικά, αλλά η καριέρα τους ξεκίνησε σαν μεταφορικά, δηλαδή είχαν πίσω κόσμο. Εμείς όταν αγοράσαμε τα πρώτα με CL415, τα δύο πρώτα που αγοράσαμε είχαν και δευτερεύουσα χρήση έρευνας και διάσωσης. Οι υπόλοιποι επιβάτες στην καμπίνα τι θα κάνανε σε περίπτωση εκτείναξης? Τέλος πάντων, για να σας δώσω την απάντηση, είναι ότι πέρα στον κόσμο δεν χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα διαφυγής παρά μόνο σε μαχητικά. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν, δεν είναι εύκολη σχεδίαση. Ακόμη και αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, είναι ανούσιο να το συζητάμε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ο κατασκευαστής δεν το προσφέρει. Από την άλλη, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που έχουν συντριβεί τέτοια αεροπλάνα, άλλες τόσες έχουν διασωθεί
επιχειρώντας αναγκαστικές προσγειώσεις, όπως γίνεται με τα μεταγωγικά, όπως γίνεται ακόμη και με τα επιβατικά ή με τα εμπορευματομεταφορικά. Η έννοια ακούγεται εύκολα και το έχω δει να γράφεται πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, εκτινασόμενα καθίσματα. Τα εκτινασόμενα καθίσματα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, όχι μόνο για την εγκατάσταση, αλλά και για τη διατήρηση τη λειτουργική, για το κόστος εγκατάστασης και για το πόσο πραγματικά θα είχαν να προσφέρουν σε μια τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Κύριε Καραϊωσφίδη, κλείνοντας, ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για το αν τα Καναντέρ είναι τα ενδεδειγμένα αεροσκάφη για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις ειδικές συνθήκες της Ελλάδας. Γιατί και εδώ ακούμε διάφορα ότι θα έπρεπε να έχουμε αεροσκάφη όπως είναι τα ρώσικα Μπέριεφ ή κάποιου άλλου τύπου που μπορούν να κάνουν πολύ μεγαλύτερες ρήψεις και είναι και ενδεχομένως πιο ασφαλή. Η απάντηση ξεκινάει ως εξής. Δεν υπάρχει το μαγικό ενέργειο μέσο να μπορεί να σβήσει όλες τις φωτιές σε όλα τα περιβάλλοντα κατά πολύ συνθήκες. Μόνο ο συνδυασμός γίνεται. Χρειαζόμαστε μεγάλα αεροπλάνα, μικρά αεροπλάνα. Μεγάλα αμφίβια, μικρά αμφίβια. Και τα έχουμε. Μεγάλα και μικρά ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ο στόλος αυτός των 88 από χθες εναερίων μέσων, έχει όλη την ποικιλία του πλανήτη, εκτός από τα πολύ μεγάλα πυροσβεστικά που είναι τροποποιημένα μεταγωγικά ή επιβατικά. Στην Αμερική χρησιμοποιούν 747, μάλλον χρησιμοποιούσαν, δεν είναι πλέον σε χρήση, 747 με 100 τόνους. Θαυμάσια για τις ερημικές εκτάσεις της Αριζόνας και της Καλιφόρνιας. Mm. Τα Ιλιούσιν που είχαμε νοικιάσει κάποτε είναι εξαιρετικά για τις στέπες της Ρωσίας. Αλλά εδώ πέρα, ας βγει κάποιος από την πυροσβεστική που έχουν τα στοιχεία να μας πει ποια ήταν η απόδοση στη μάνη που είχε έρθει ένα. Και εγώ σας λέω ότι η ρήψη ήταν επιτυχημένη. Ότι αυτό το αεροπλάνο έπρεπε να γυρίσει πίσω σε αεροδρόμιο και δεν το μπορούσε να το υποδεχτεί όλα τα αεροδρόμια στην Ελλάδα και να φορτώνει 40 τόνους που ήθελε πάνω από μισή ώρα για να επιστρέψει να κάνει την επόμενη ρήψη, ας μας πει ποια είναι η απόδοση του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Ή ακόμη και τα Μπέριεφ που ήρθαν πριν από 2 χρόνια. Που είχε καθυλωθεί ένα για 6 μέρες και οι φήμες λέγανε ότι κάνει τακτική συντήρηση, ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται ότι περιμέναν ένα ανταλλακτικό το οποίο δεν υπήρχε. Mm. Μάλιστα. Άρα, πριν βιαστούμε όλοι να γίνουμε αεροναυπηγοί και ειδικοί, να γνωρίζουμε ότι είναι σύνθετες συνήθως οι απαντήσεις σε αυτά που φαίνονται εύκολα ερωτήματα. Κύριε Καραϊωσφίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πολλές φορές γίνεται αδύνατη, γίνεται επικίνδυνη. Εξαιρετικά δύσκολη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραϊωσφίδη, ευχαριστούμε και πάλι.